Και πριν ξεκινήσεις, Αναστασία μου, να μας λες τα αποκλειστικά σου, θέλω να σας πω ότι εγώ σας έχω το αποκλειστικό της ημέρας και είμαι τόσο χαρούμενη γι' αυτό. Πήγα χτες στο Ραδιομέγαρο, πήγα στην Έρτνε, ναι, βρέθηκα εκεί, στο στούντιο 4, παιδιά. Και δείτε τι σας έχω εκεί, συνάντησα την Νάνση Ζαμπέτογλου και το Θανάση Αναγνωστόπουλο, ένα από τα πιο αγαπημένα δίδυμα τηλεοπτικά, οι οποίοι είναι φίλοι, τους ενώνει μια φιλία πάρα πολλών χρόνων, πέρα από τη συνεργασία, τους ενώνει μια κουμπαριά, τέλος πάντων, πάρα πολλά. Κάτι θα το δείτε αύριο, είναι η συνέντευξη που θα δείτε αύριο. Ξέρετε τι άλλο, έτσι, τους έκανα μια ερώτηση, δεν μπορούσα να μην τους την κάνω. Για πες. Κάτι φήμες που είχαν βγει, ναι, ότι τους έχει γίνει πρόταση για το πρωινό ψυχολογικό. Ναι, το θυμόμαστε. Τι απαντήσανε. Του Σταρ. Ναι, μας απαντούνε. Όντως. Φυσικά, όχι, θα απαντούσουν. Και όχι μόνο αυτό. Για το Easy Express, τους είχαν φύγει από το σπίτι και οι δύο άντρες της ζωής της. Και ο Παύλος Γαλατερός και ο Νάζος Γαλατερός. Πώς τα διαχειρίστηκε και αυτή, αλλά και σε σχέση με την κόρη της, τη Σόφια, έτσι. Έχει τεράστια δυναμία και στον Άσο και στον Παύλο, φυσικά. Έχει όλα, πολύ όλα ενδιαφέρον, γιατί δεν μιλάνε συχνά, Ελένη, και μπράβο. Δηλαδή, είναι, νομίζω, οι Νάνσης και ο Θανάσης είναι πάρα πολύ σπάνια συνεντεύξεις. Ναι, τους ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους ευχαριστώ και εγώ προσωπικά και πραγματικά έτσι, μου έδωσε κάποιες συμβουλές που πραγματικά τις χρειάζομαι, η Νάνση και ο Θανάσης, φυσικά. Περιμένω πώς και πώς να δούμε όλοι μαζί. Και εμείς να δούμε, θα δω και τη συνύπαρξή σας. Και μη σου πω ότι για το πρώτο κομμάτι που είπες, για την τηλεοπτική φήμη που είχε βγει, θέλω πάρα πολύ να δω πώς τοποθετήθηκαν, τι είπαν, πώς το είπαν. Θέλω να μάθω, παιδιά, τι να κάνω. Εδώ το κρατάω, να ξέρεις. Όχι, κράτα το. Όχι. Εντάξει, λοιπόν.